Καλωσορίσατε στην εκδήλωση της παρουσίασης του πολιτικού φορέα Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση. Ενός φορέα που αφενός έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην εκπροσώπηση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού, που έχει διαψευστεί πολλάκις από τις μέχρι τώρα επιλογές του σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Αφετέρου, είναι απαίτηση των πολιτών, εξαιτίας όχι μόνο των χαλεπών καιρών που βιώνουμε, αλλά κυρίως ως νομοτελειακή απάντηση έναντι του παλαιού και διεφθαρμένου κομματικού κατεστημένου. Η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση δεν ιδρύθηκε απλά για να καλύψει τα πολιτικά κενά. Η ιδρυτική της διακήρυξη θεμελιώνει τη βάση αλληλεπίδρασης του κράτους με τους Έλληνες πολίτες, ενός κράτους που θα λειτουργεί, θα στέκεται ως αρρωγός προς τους πολίτες του και θεματοφύλακας των ενιών της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ισοπολιτείας, του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της φιλοπατρίας. Η ιδρυτική διακήρυξη της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης έχει ως εξής. Η πατρίδα μας, βορρά στις ορέξεις εξουσιομανών και ιδιωτελών πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών, μεθοδευμένα οδηγήθηκε με σταθερά βήματα στη σημερινή της ακραίως παρακμιακή κατάσταση. Με κυρίαρχη ιδεολογία, την αλλίωση της εθνικής συνείδησης, κάθε αντίσταση, ηθική, θρησκευτική και κυρίως πατριωτική, στοχοποιήθηκε και τελικά κατέρευσε. Στόχος, η αποκοπή των Ελλήνων από τις διαχρονικές αξίες της αγάπης προς την πατρίδα, της πίστης στη θρησκεία και του θεσμού της οικογένειας. Δυστυχώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι κυβερνήσεις δεν ασκούν την εξουσία με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, προτάσουν το ατομικό συμφέρον και το κράτος θεωρείται ιδιοκτησία. Δίχως συνέστηση της ευθύνης έναντι των επερχόμενων γενεών, η ανικανότητα, η ρουσφετολογία, η αυθαιρεσία και ο κομματικός εκφοβισμός καταλήγουν στη διάλυση του κρατικού μηχανισμού και την οικονομική καταστροφή της χώρας, με μοναδικό στόχο την παραμονή στην εξουσία και την ιδιωτελή εκμετάλλευση της πολιτικής σκηνής. Κορυφαίοι θεσμοί του έθνους, όπως η δικαιοσύνη και οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν υποστεί βαθύτατα πλήγματα και αιμορραγούν. Η ιστορία εσκεμμένα παραποιείται. Η νεολαία σκιωδώς δηλητηριάζεται ιδεολογικά και ηθικά, ενώ τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής επικοινωνίας επιβάλλουν το μισελληνισμό και καταστρέφουν την πνευματική και πολιτισμική ζωή της χώρας μας. Σε όλον αυτόν τον κατήφορο της πατρίδας μας, τα υφιστάμενα κόμματα, αντί να εκφράζουν λαϊκή βούληση, πνίγουν τη δημοκρατία. Παρακάμπτοντας τη δικαιοσύνη, αποφεύγουν τους ελέγχους και αποποιούνται τις ευθύνες των εγκληματικών τους ενεργειών. Έχουν καταντήσει ιδιοκτησία των αρχηγών τους ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης και βιαίως επιβληθήσας οικογενειοκρατίας. Αλλίωσαν την εθνολογική σύσταση του πληθυσμού. Διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό. Διάβρωσαν την ίδια την έννοια της δημοκρατίας. Κατάφεραν να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν πλήρως τη δικαιοσύνη. Αφόπλησαν την νεολαία από τη δυναμική ενός υγιούς εκπαιδευτικού συστήματος. Εξαθλίωσαν οικονομικά το κράτος και πολίτες παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία σε ξένα κέντρα εξουσίας και εν τέλει απαξίωσαν το Σύνταγμα της Ελλάδος. Είναι αδύνατον λοιπόν αυτά τα κόμματα που αναξιοκρατικά προωθούν συνεχώς τα ίδια πρόσωπα και ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την ομή της εξουσίας, να επιλύσουν τα προβλήματα της χώρας, πολλό δε μάλλον να κόψουν κάθε δεσμό με το αμαρτωλό παρελθόν και να λογοδοτήσουν για τις έγνομες και ανήθικες πράξεις τους. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όλες οι υγιείς πατριωτικές δυνάμεις καλούνται να εκπληρώσουν το χρέος τους έναντι της ιστορίας και ενωμένοι να αποτρέψουν την καταστροφή της Ελλάδας. Ως εκφραστής όλων αυτών που έχουν σκοπό και θέληση να αγωνιστούν ώστε να μην χαθεί το έθνος μας, σπάζοντας τα κομματικά δεσμά που κρατούν την πατριωτικά σκεπτόμενη πλειοψηφία παραδοσιακά ενοχική και σιωπηλή
και την πατρίδα μας σε τέλμα, δημιουργείται η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση, Πάτριε. Η οργάνωση και δράση της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1 του Συντάγματος, εξυπηρετεί πρωτίστως την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας. Έχοντας ως θεμελιώδεις αρχές την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη φιλοπατρία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία και την αξιοκρατία, θα αγωνιστούμε μέχρι τελικής νίκης, πιστεύοντας ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι, όχι μόνο εναντί των νόμων, αλλά και με ίδια δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευκαιρίες εντός ενός κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαβιούν, κινούνται, δραστηριοποιούνται και εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια από τις δυνάμεις τάξης και ασφάλειας έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν απαιτηθεί. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση της ανεξέλεκτης λαθρομετανάστευσης, της δράσης ακραίων εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων και της ανόδου της εγκληματικότητας, αποτελεί πρότιστο και επιβεβλημένο καθήκον. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν εκχωρούνται σε έτερες χώρες, οργανισμούς ή συμμαχίες. Αλλά οι σχέσεις μας βασίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση και στηρίζονται στη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας μας, η οποία αντλεί τη δυναμική της και μέσω της μαχητικής ισχύως των ένοπλων δυνάμεών μας. Η παιδεία, απαλλαγμένη από κομματικές αποχρώσεις και βασιζόμενη στην πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, στελεχωμένη με εκπαιδευτικούς υψηλού επίπεδου κατάρτισης, αποτελεί πυλώνα διασφάλισης της ποιοτικής εξέλιξης του ελληνισμού. Ο θεσμός της οικογένειας, αποτελώντας το βασικότερο και ουσιαστικότερο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να προστατευτεί, να ενισχυθεί και να αποτελέσει τον κύριο μοχλό στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας, που απειλεί τη φυσική και ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους. Η ενδυνάμωση των αδελφικών δεσμών με την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση κοινών εξωτερικών απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και ομαλότητας στην νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης. Ο απόδημος ελληνισμός ως πρεσβευτής του ελληνικού έθνους στο εξωτερικό αποτελεί δομικό στοιχείο της εθνικής ανασύνταξης και κατ' επέκταση η ενισχυμένη συνεργασία με τη μητέρα πατρίδα κρίνεται περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ. Η βελτίωση της εγχώριας παραγωγής σε όλους τους τομείς, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη γεωργία και την κτηνοτροφία, η αποκλειστική εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών, η ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών, η εκ νέου θεμελίωση εγχώριας βιομηχανίας και η βέλτιστη διαχείριση του τουριστικού τομέα δύνανται να οδηγήσουν τη χώρα μας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής οικονομίας, απομακρύνοντάς την από την καταστροφική οικονομική περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει. Σε αυτό το κάλεσμα, έχω να προτάξω τα λόγια του Ιώνα Δραγούμη. Τι εμποδίζει τους Έλληνες, τους τωρινούς, να κουνηθούν σαν έθνος και να δημιουργήσουν? Αυτό, ό,τι και να είναι, πρέπει να λείψει από τη μέση. Πρώτα το κράτος τους και ύστερα τον πολιτισμό τους. Αυτά έχουν να δημιουργήσουν ομαδικά οι Έλληνες. Και τώρα, όσοι ζωντανοί, προσέλθετε. Το λογότυπο του φορέα αποτελείται από αριθμό κυώνων και μισό αστέρι, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον Παρθενώνα και τον 16άκτινο ήλιο της Βεργίνας αντιστοίχως. Κλασικά και διαχρονικά σύμβολα του ελληνισμού. Το αστέρι εδράζεται στους κύωνες και οι κύωνες λαμπραίνουν ακόμη περισσότερο από την παρουσία του αστεριού, εκφράζοντας το ενωτικό κάλεσμα του φορέα. Το ελληνικό στοιχείο είναι ισχυρότερο όταν τα στοιχεία του είναι ενωμένα από ότι το απλό άθροισμα των επιμέρους μερών του. Το ένα ενισχύει και τροφοδοτεί το άλλο. Η πνευματικότητα των δύο αυτών συμβόλων
υπερβαίνει την όποια υλικότητά τους και υπερβαίνουν κάθε άλλο σύμβολο, εξυφαίνοντας μοναδικά την ενότητα του πολιτισμού μας και ανατέμνοντας χρόνους και καιρούς, εκπέμπουν αδιάκοπα το μήνυμα του διαρκούς εκπολιτισμού και εξανθρωπισμού του ανθρώπου. Τα σύμβολα αυτά αποτελούν τον πυρήνα του ελληνισμού και θα στεφανώνουν πάντα τον τόπο που επινόησε τη δημοκρατία, την ελευθερία του πνεύματος, την ανοιχτή κοινωνία, τη φιλοσοφία, την τέχνη και τις επιστήμες. Εξίσου λειτουργούν ως σύμβολα τόσο εθνικότητας όσο και πολιτισμού. Ειδικά ο Παρθενώνας αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της παγκοσμιότητας, το πανανθρώπινο σύμβολο του πολιτισμού των πολιτισμών, το έμβλημα της κοινής ιστορίας του ανθρώπινου είδους. Έχει έντονο πολιτιακό και πολιτικό περιεχόμενο και αναπαριστά την έκφραση του ιδεώδους δημοκρατικού πολιτεύματος ως την υπέρτατη αποτύπωση του ανήκειν. Μάλιστα αφιερωμένος προς τη θεά Αθηνά, η οποία συνέργησε ώστε να ευδοκιμήσει ο νόστος της Οδύσσιας, συνιστά το αρχέτυπο της πατρίδας. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να νοηθεί πατρίδα. Εξάλλου, ο ήλιος της Βεργίνας, αν έγινε διάσημος από τους Δωρηείς Μακεδόνες ως σύμβολο της βασιλικής τους δυναστείας, εντούτοις αποτέλεσε ένα σύμβολο πανελλήνιο, κοινό όλων των αρχαίων Ελλήνων ως το κύριο σύμβολο της ελληνικής εθνογένεσης υπό την αρχηγία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιδέχεται μεγάλο πλήθος ερμηνεών, αν και κατά κυριότητα εκφράζει κάτι το παρθένο και άμωμο, όπως επίσης τη γαία και την ισχύ ως σημάδι ουράνιας καταγωγής και ως εκ τούτου σύμβολο των περισσότερων βασιλικών οίκων της εποχής. Επιπλέον, τυπικά αναφέρω πως σχετικά με τον ήλιο της Βεργίνας, η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση του συμβόλου και τα παρεμφερή του, όπως έχει κατοχυρωθεί από το 1995 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ενώ επίσης αποτελεί έμβλημα της πρώτης στρατιάς και της 34ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας. Προφανώς, το χρώμα του λογοτύπου θα μπορούσε να είναι μόνο μπλε. Τα μπλε της θάλασσας, που περιβάλλει την χώρα και συγκοθορίζει το χαρακτήρα του Έλληνα και εκφράζει βέλτιστα το θυμικό του. Το μπλε, που συμβολίζει τον ουρανό της Ελλάδας και την ουράνια δύναμη, η οποία βοήθησε την άνισο αγώνα της απελευθέρωσης να τελειώσει ευνοϊκά για το ελληνικό έθνος. Όπως ακριβώς και για την ελληνική σημαία, στο βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του ελληνικού στρατού 1821-1997», εκδοθέν από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Με την επιλογή του κιανού του χρώματος του ουρανού, υποδηλώνεται η θεότητα του αγώνα, αφού ο Θεός ενέπνευσε στο έθνος τη μεγαλουργή ιδέα, παρότι αδύνατο και άοπλο, να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρας τον άνισο εκείνο αγώνα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, στρατηγό Ελευθέριο Συναδεινό. Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Έλληνες, καλησπέρα. Θα σας προσφωνήσω μόνο Έλληνες, γιατί Ελλάδα χωρίς Έλληνες δεν υπάρχει. Πριν ξεκινήσω την κεντρική ομιλία, νιώθω την ανάγκη να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τον κύριο Νικόλαο Βασιλιάδη, πρόεδρο του Φορέα Ελεύθερη Πατρίδα, τον
τον κύριο Βασίλειο Καπερνάρο, πρόεδρο του Φορέα Ριζοσπαστικός Εθνικός Συναγερμός, τον κύριο Ζώη Κολιό, πρόεδρο του Φορέα Πατριωτική Ρομφαία Νίκης, τον κύριο Ανάργυρο Σαρύπαπα, εκπρόσωπο του Φορέα Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, τον πρόεδρο κύριο Περβανά Χαράλαμπο του Φορέα, Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών. Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση, λοιπόν. Και πριν ξεκινήσω να λέω οτιδήποτε, θα πω το εξής. Μας, αλλά σε όλους τους Έλληνες. Για να σωθεί η Ελλάδα, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη το εγώ και να προτάξουμε το εμείς. Από την προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας. Είναι όλοι απαραίτητοι και καλούνται όλοι στις επάλξεις. Τι είναι λοιπόν η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση? Ο Φορέας είναι πατριωτικός, καθότι τα μέλη της Ένωσης είναι πατριώτες με στόχο τους μια Ελλάδα στην υπηρεσία των Ελλήνων και των οποίων οι πράξεις θέτουν ως προτεραιότητα την ευημερία της πατρίδος και του έθνους. Αυτό σημαίνει το πατριωτική. Ριζοσπαστικός, διότι για να παραμείνει η Ελλάδα επίκαιρη και αντάξια της ιστορίας της, διατηρώντας αξίες και αρχές, απαιτείται θεμελιώδης αλλαγή πορείας και ξερίζωμα όσων και οτιδήποτε μυαρό μας έφερε στην τωρινή κατάσταση. Δηλαδή, καθαρή διάρρηξη με το παρελθόν. Δίχως να απεμπολούμε την υποχρέωση της επιβολής τιμωρίας σε όσους παρανόμησαν και φέρουν τις αντίστοιχες ευθύνες. Και φυσικά ένωση, διότι τα μέλη της επιθυμούμε να αποτελέσει τον οδηγό για μια ευρύτερη συστράτευση πατριωτικών δυνάμεων ως ισότιμα μέλη με ένα κοινό εθνικό σκοπό. Για όσους αγαπούν την Ελλάδα, αυτή την πανέμορφη πατρίδα, και συνασπίζονται κάτω από την ελληνική σημαία και μόνο. Δεν εξαιρώ κανέναν που είναι πατριώτης. Και δεν δέχομαι ερωτήματα κατά που κοιτάμε, δεξιά, αριστερά, κεντρώα κτλ. Αυτοί που αγαπούν την Ελλάδα είναι πολλοί και απλά απαιτείται η ένωση όλων αυτών. Αποστολή μας η συγκρότηση μιας παστρατιάς και ενός συλλεκτικού φορέα με πανελλήνια παρουσία, εκπροσώπευση και έκφραση, δίχως διαχωρισμούς. Πολλοί ψιθύριζαν πως θα προκύψει ένα κόμμα εξαιτίας της διαφωνίας επί της ονομασίας των Σκοπίων. Τα υπάρχοντα όμως κόμματα, εάν υπηρετούσαν ορθά την πατρίδα και όλους τους Έλληνες, τότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη νέων κομμάτων και σχηματισμών. Προφανώς, τιμή παράδοση του ονόματος Μακεδονία και ως εκ τούτου μέρος του ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας, το θεωρώ ζήτημα υψίστης σημασίας. Ο αγώνας για την ελληνικότητα της Μακεδονίας αφορά όλους τους Έλληνες, από την Κύπρο μέχρι την Κέρκυρα και μέχρι βόρεια του Εύρου. Είτε είναι στη Μακεδονία, είτε λοιπόν στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ακόμη και έξω από αυτήν. Αντιλαμβανόμαστε την πτωτική πορεία της χώρας.
και πιστεύουμε πως μόνο με ευρεία συστράτευση και με μόνο στόχο την ειλικρινή προσπάθεια για ανόρθωση της πατρίδος πρόκειται να βγούμε από αυτό το τέλμα. Στην καρδιά, όσοι θέτουμε πρώτα απ' όλα την Ελλάδα, δεν διαθέτουμε μόνο ισχυρή παρουσία, αλλά είμαστε η πλειοψηφία. Και είμαστε πολλοί. Είμαστε παντού. Είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε αδιάλειπτα και ακούραστα έως ότου υπάρξει ουσιαστική βελτίωση. Με αξιοπρέπεια, διαφάνεια, τη δέουσα λογοδοσία, ηθική και αρχές. Κάποτε θεωρούσαμε την κατάσταση έστω διαχειρίσιμη και αναστρέψιμη φυσικά. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, η Ελλάδα παρέμεινε υπαρκτή και παρούσα. Η άνευ προηγουμένου ιδεολογική, θεσμική, εθνική και οικονομική κατάπτωση απειλούν πλέον την ύπαρξή μας. Σε αυτό έχω να δηλώσω πως η πραγματική και τελική άλωση επέρχεται μόνο εκ των έσω. Οι προδότες έχουν βρεθεί και οι προστάτες καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους. Προτού συνεχίσω, θα ήθελα να κάνω μια ειδικότερη τοποθέτηση σχετικά με την κατάπτυστη από καρδιωτική και προδοτική συμφωνία για το Σκοπιανό. Δυστυχώς υπεγράφει. Η ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Παραχώρησε τα πάντα δίχως ανταλλάγματα και δίχως εγγυήσεις, δημιουργώντας τελεσμένα. Για τη σταθερότητα των Σκοπίων επιλέγουν την αποσταθεροποίηση των Ελλήνων. Όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει και τίποτα δεν έχει κριθεί τελεσίδικα. Κανένας δεν εξουσιοδότησε κανέναν και ειδικά τον Τσίπρα να παραδώσει όνομα, ιστορία και πολιτισμό. Άλλωστε, δεν εξαγγέλθηκε στην προεκλογική του περίοδο, ούτε αναφέρθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ότι θα προχωρήσει στη λύση του Σκοπιανού. Η κυβέρνηση δεν διαβουλεύθηκε με τη Βουλή και ο λαός δεν συνένεσε ούτε πρόκειται να συνενέσει. Νομίζουν ότι με την υπογραφή Τσίπρα παίρνει σάρκα και οστά η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας, εδραιώνοντας με τη μέγιστη βαρύτητα και επισημότητα το ιδεολόγημα του μακεδονισμού. Η θεωρία του μακεδονισμού είναι του προπροηγούμενου αιώνα και έχει, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, βγει από τους Βουλγάρους. Αυτοί λοιπόν πάνε να αναβιώσουν. Η συμφωνία νομιμοποιεί και συντηρεί τις αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπίων, μελλοντικά δε θα έχουν επιπλέον απαιτήσεις. Η συμφωνία του Τσίπρα στις Πρέσπες για τους Έλληνες ήταν μια ημέρα θλίψης και οργής. Δώρο προς όσους απεργάζονται αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια ή αλλαγή των γεωστρατηγικών συσχετισμών. Ο Τσίπρας προσωπικά και η κυβέρνησή του στο σύνολό της απεμπολεί τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας και αναγνωρίζει και κατοχυρώνει την πλήρη κυριότητα επί της Μακεδονίας στα Σκόπια. Παραχωρούνται τα μέσα προς μια ενιαία Μακεδονία που μελλοντικά θέλει να φτάσει έως το Αιγαίο. Η ελληνική επικύρωση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας θα προσφέρει την απαραίτητη βάση καθόλου ανώμημης ίδρυσης και λειτουργίας στέγης μακεδονικού πολιτισμού όχι μονάχα στη Φλόρινα, αλλά και στην Έδεσα, στην Καστοριά και στη Θεσσαλονίκη ως δούρη ήπη εντός της ελληνικής επικράτειας. Εξάλλου, άνοιξε ένα επιπλέον μόνιμο μέτωπο με την Τουρκία. Τα Σκόπια θα είναι ο μόνιμος σύμμαχος της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ. Όσοι ισχυρίζονται πως ένα αδύναμο κράτος σαν αυτό το Σκοπίον δεν μπορεί να μας απειλήσει, προφανώς παραγνωρίζουν την τάση των αδύναμων κρατών να μετατρέπονται σε υποχείριο και όργανο των ισχυρότερων κρατών, με γεωπολιτικά βέβαια κριτήρια. Μεσοπρόθεσμα οι Τούρκοι θα έχουν παράλληλα ένα πάτημα στη Θράκη. Δυστυχώς, η αδράνεια
και μεροληψία των πρόσφατων ελληνικών κυβερνήσεων είναι διαχρονική και συστηματική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Απαθουράη, που έπειτα από παρέμβασή μου στην Ευρωβουλή, δήλωσε, προσέξτε, σε κάθε περίπτωση η χρήση του όρου «Δημοκρατία της Μακεδονίας» είναι εσφαλμένη και πως το ΝΑΤΟ έχει σαφείς θέσεις στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Η δημόσια παραδοχή του όμως, αν και έγινε γνωστή επισήμως και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποκρύφθηκε επιμελώς αντί να αξιοποιηθεί καταλλήλως, αντί να γίνει σημαία από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Παρακολουθήστε ένα μικρό βίντεο πάνω σε αυτό που σας είπα. Ο κύριος Συναδεινός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω αυτό που είχα ξεκινήσει και διακόπηκε και αφορά την προσφώνηση του Υπουργού της ΦΥΡΟΜ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία ως Υπουργού της Μακεδονίας. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έγινε εκ παραδρομής και όχι εσκεμμένα. Περιττώ βέβαια να σας θυμίσω ότι η συμμαχία της οποίας είμαστε μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης, αλλά και πλήθος άλλων θεσμικών οργάνων, αναφέρονται σε αυτή σύμφωνα με τις αποφάσεις 817 και 845 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επίσης είναι περιττό να θυμίσω ότι η Συμμαχία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 αποφάσισε την αναβολή της πρόσκλησης ένταξης της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ εφόσον δεν λυθεί το ζήτημα της ονομασίας. Ρωτώ λοιπόν αν υπάρχει λυμένη απόφαση από το ΝΑΤΟ ερήμην των μελών του για την αποδοχή της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και απλά είναι θέμα χρόνου και όχι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Γνωρίζετε επίσης ότι η Μακεδονία εδώ και 4-5.000 χρόνια αναφέρεται στην ελληνική ιστορία, ενώ το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια, για τη ΦΥΡΟΜ, αναφέρεται από το 1945. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν σέβεται, κατά την άποψή μου, την ιστορία των κρατών μελών του. Επίσης, σαν αντιπαραβολή, θα ήθελα να σας θυμίσω τη διένεξη της Γαλλίας με τη Βρετανία για την είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας το 1970 και κάνω έναν παραλληλισμό γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε την απάντηση. Τώρα, είχαμε την ερώτηση για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το όνομα. Η θέση μας για το όνομα είναι σαφής. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και δεν κάνω εγώ τις ανακοινώσεις βέβαια, ειλικρινά. Αν υπήρξαν σφάλματα, ήταν σφάλμα αυτό. Ήταν σφάλμα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι δικό μας. Τα Σκόπια καίγονται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά. Δεν αφορά κανένα τρίτο το τι θα αποφασίσει η Ελλάδα. Η παραχώρηση του ονόματος αφορά μόνο την Ελλάδα, διότι μόνο σε αυτή ανήκει και μόνο αυτή δύναται να το διαχειριστεί. Παρά τα τραύματα εναντίον λοιπόν της Ελλάδος, στόχος μας είναι καμία βεβήλωση να μην αφήσει μόνιμα ίχνη στο ιερό είδωλό μας, που είναι η Μακεδονία. Όσοι άγγιξαν την Ελλάδα χωρίς να σεβαστούν την ιερότητά της, είναι εκτεθειμένοι έναντι της ιστορίας. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει το μεγαλείο του πνεύματος του ελληνισμού. Αποτελεί δε ζωντανό και ασυγκράτητο πόθο η επανόρθωση της Ελλάδος στο ανυπέρβλητο μεγαλείο που της αξίζει. Και έχουμε υποχρέωση να ατενίζουμε εκ νέου το μέλλον. Το ξεπούλημα και η πτώση αξιών και ηθικής θα πραγματοποιηθεί μόνον όταν πλέον η Ελλάδα παραμείνει απροστάτευτη και αφύλακτη από μας τους ίδιους. Δεν αποδέχομαι την ιτοπάθεια που καλλιεργείται. Δεν αποδέχομαι τη δουλοπρέπεια των κυβερνώντων. Δεν αποδέχομαι τον υποτακτικό τους ραγιαδισμό.
Αρνούμε να δεχτώ πως αυτό το ιστορικό κεφάλαιο θα μας καταγράψει ως την τροπή των προγόνων μας. Οφείλουμε να δώσουμε μια αξιόπιστη όμως ελπίδα προς τους απογόνους μας. Ας μην επιτρέψουμε να μετατραπούμε από ελληνόψυχοι σε μια μάζα απάτριδων δίχως εθνική συνείδηση και δίχως ταυτότητα. Άλλοι δηλώνουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ λέω να μην καταντήσουμε εξαρτημένοι ανθέληνες. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Ο ελληνικός λαός όμως δεν θα συνενέσει ποτέ. Καλωσορίζω τους υπουργούς των Δυτικών Βαλκανίων και θέλω να αναφερθώ στα όσα ρομαντικά ανέφερε ο υπουργός της Φύρων για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Όντως, ισχύει ότι η Ελλάδα προσπαθεί, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει και από τη γείτονα χώρα. Πρόσφατα είχα υποβάλει ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ονομασία της Φύρων και τη γλώσσα. Η απάντηση που πήρα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι κακώς αναφέρεται η Φύρων ως Μακεδονία και θα πρέπει να ισχύουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι όντως σωστό, πράγμα το οποίο είδα ότι δεν συμβαίνει σήμερα στην Επιτροπή. Καταστρατηγείται δηλαδή από όλα τα μέλη η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναφέρεται η Φύρων ως Μακεδονία. Γεγονός που είναι απαράδεκτο. Θέλω επίσης να τονίσω στον κύριο Υπουργό Εξωτερικών της Φύρων ότι όσο η χώρα του καπηλεύεται την ιστορία και την ονομασία, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Ο ελληνικός λαός όμως δεν υπάρχει περίπτωση να συνηγορήσει για την είσοδο της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω μια παρένθεση και κλείνω το θέμα με το Σκοπιανό. Το 2015, επειδή είμαι στην αντιπροσωπεία για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθήσανε με δόλιο τρόπο και με υποσημείωση να περάσουν σαν επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη μακεδονική διάλεκτο. Και απεσοβήθη με ερώτηση που υπέβαλα εγώ, το οποίο βέβαια δεν έγινε γνωστό και ούτε πρόκειται να γίνει. Απλώς το επισημαίνω πάνω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι γενικά αποδεκτό πως η κοινή πολιτική πορεία και ενοποιημένη κάθοδος του πατριωτικού χώρου στην πολιτική σκηνή έχει αντικειμενικά τη δυναμική να εκφράσει ευρεία πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και να μεταφραστεί ακόμα και ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλα κράτη, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία και αλλού. Δεδηλωμένη επιδίωξή μου είναι η ευρύτερη δυνατή συμπόρευση των πατριωτικών δυνάμεων ως ισότιμα μέλη με ένα κοινό εθνικό σκοπό και συναντήληψη του χρέους μας. Προς την πατρίδα βέβαια. Ισχύσεντι ενώση, ώστε οι κατακαιρματισμένες έως τώρα φωνές να αποκτήσουν το μέσο για να εκφράσουν τις θέσεις τους και τις απαιτήσεις του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως για να εκπληρώσουν τις προσδοκίες του και να επηρεάσουν ουσιαστικά τον πολιτικό προστανισμό όλου του πολιτικού φάσματος προς όφελος των πολιτών. Βασικές αρχές αποτελούν η ανιδιοτελή συμμετοχή, η ακεραιότητα του ήθους, η τήρηση της νομιμότητας. Με συγκεκριμένες θέσεις, όπως ακούσατε στην ιδρυτική διακήρυξη, για την εκβάθρον αναδιάρθρωση της παιδείας με ελληνοκεντρικό πρόσημο, την υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας και την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, τις σχέσεις μας με τον απόδημο ελληνισμό και την Κύπρο, την οικονομία και την εγχώρια παραγωγή, τις ένοπλες δυνάμεις, τη λαθρομετανάστευση, την εξωτερική πολιτική. Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα αντάξια του παρελθόντος της. Αλλά και ικανή να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις.
μια Ελλάδα που όλοι θα είναι περήφανοι να την αποκαλούν πατρίδα τους. Όραμά μας είναι η αναβίωση της φιλοπατρίας ως υγιής αγάπη για την πατρίδα που βασίζεται σε στέρια θεμέλια και με αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, αντιλαμβανόμενη και σεβόμενη τα άλλα κράτη και έθνη, αλλά προτάσσοντας το ύψιστο καλό και το συμφέρον της πατρίδος μας, ως πρωταρχική συνιστόσα κατά την άσκηση των πολιτικών και κοινωνικών μας καθηκόντων. Θα πρέπει να στοχεύουμε στην επαναφορά της δημόσιας τάξης και του αισθήματος ασφαλείας μεταξύ των πολιτών. Να εμπεδοθεί πως οι Έλληνες πολίτες αξίζει να προσπαθήσουν ώστε να ατενίζουν με ελπίδα το μέλλον και να συνειδητοποιήσουμε πως είμαστε επιστάτες και κηδεμόνες μιας κυρίαρχης χώρας με πλήρη δικαιώματα και δίχως αφεντάδες. Η χώρα, η ιστορία και ο πολιτισμός μας δεν πολλούνται, δεν υποθηκεύονται και δεν μεταβιβάζονται. Όσο διατηρείται η μνήμη και παραμένουμε σε εγρήγορση, τίποτα δεν απεμπολείται. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα, αυτό που προσπαθούμε είναι να ανακτήσουν οι Έλληνες την αξιοπρέπειά τους και την περηφάνεια για την πατρίδα και τους ιδίους, την οποία έχουν χάσει. Δεν χρωστάμε και δεν υπηρετούμε τίποτα άλλο παρά μόνο τους Έλληνες πολίτες. Κοντεύουμε να καταλήξουμε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Οι Έλληνες τρώνε από τα σκουπίδια και οι υποτιθέμενοι μας εταίροι μας κοιτάνε με μισό μάτι, διότι υποτίθεται πως ζούμε με τα δικά τους χρήματα. Είναι λάθος. Η αίσθηση υποτέλειας και ητοπάθειας που έχει σταδιακά και εν πολλής επιτυχώς καλλιεργηθεί στον ελληνικό πληθυσμό δίνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή και ο κάθε λαός εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Οπότε δεν τους χρωστάμε ούτε ηθικά ούτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, διότι πολύ απλά δεν μας έκαναν καμία χάρη. Για να παραμείνει η Ελλάδα όρθια και αντάξια της ιστορίας της, απαιτείται θεμελιώδης αλλαγή πορείας και ξερίζωμα όλων όσων μιαρών μας έφεραν στην τωρινή κατάσταση, αλλά και επιβολή τιμωρίας σε όσους παρανόμησαν και φέρουν τις αντίστοιχες ευθύνες. Για τη σωτηρία της Ελλάδος χρειάζεται άμεση προγραμματική ενότητα και πολιτική συμπόρευση όλων των πατριωτικών δυνάμεων. Για τη σωτηρία της Ελλάδος οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ξέχασα να καλωσορίσω όσους κάνανε τον κόπο και ήρθαν από Κρήτη και από Κύπρο. Τους ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης, με αυτό θα κλείσω, ότι η ευλογία της πατρίδας μας περιέχει το εξής. Έχουμε την πιο πλούσια χώρα. Συζήταγα με ένα κύριο προχθές και μου έλεγε «Σήμερα κάνει παγωνιά και ξεραίνονται τα πάντα. Σε μια εβδομάδα βγαίνει ο ήλιος και αναπτύσσονται τα πάντα». Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μεσσηνίας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Πάτριε, κύριο Δημήτριο Κουκούτσι. Ο Δημήτρης Κουκούτσης γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1965 στην Καλαμάτα. Είναι χειρουργός οδοντίατρος, έγγαμος, έχει ένα γιο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Από τα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε με την πολιτική και τα κοινά. Βουλευτής από τις 6 Μαΐου του 2012 με συμμετοχή στις διαρκείς μόνιμες επιτροπές περιβάλλοντος, κοινωνικών υποθέσεων και εθνικής άμυνας. Κύριε Κουκούτσι, έχετε το λόγο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, είμαι και στην Επιτροπή, συγχωρέστε με, υπογεννητικότητας. Το ανέφερε και ο στρατηγός μας, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα με την πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς σήμερα και το πώς έχουν καταλάβει τη διαιώνιση του είδους. Τέλος πάντων, ζούμε μια πλήρη απαξίωση, οικονομική, πνευματική, ηθική. Ο λαός μας ζαλίστηκε. Ακούει όρους σε καθημερινή βάση, έργα όμνες, δείκτες, μνημόνια, φάουντς. Δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε. Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε το τι γίνεται γύρω μας και το τι σημαίνουν όλα αυτά. Βιώνουμε την απέραντη θλίψη. Βιώνουμε μια πραγματικότητα που μας έχει κάνει να μην νιώθουμε ότι ζούμε στη χώρα των ονείρων μας, στη χώρα των παιδικών μας χρόνων. Γιατί εγώ που έχω περάσει τα 50, πρόλαβα λίγο αυτή τη χώρα. Έζησα χρόνια παιδικά ευτυχισμένα, πιο φτωχά, όμως όμορφα. Η διαχείριση αυτής της κρίσης, αυτής της παζοκεφαλιά που βλέπουμε και που ζούμε, το γνωρίζουμε, το διαισθανόμαστε, ότι θα την ξεπεράσουμε μόνο με την ειλικρίνεια, μόνο με το μεστό λόγο. Το πιο λαμπρό κομμάτι του λαού μας ξενιτεύτηκε και ξενιτεύεται. Οι νέοι μας, ο ανθός της νεολαίας μας, φεύγουν το καλύτερο κομμάτι ή θέλουν να φύγουν και δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Και αφήνουμε τους μπακαλοπολιτικάτιδες να διαπραγματευτούν τη γη των πατέρων μας. Αυτό είναι το χείριστο. Τη μοίρα αυτή του τόπου, όσο και αν ακούγεται παροχημένο, πολλοί το έχουν πει, πρέπει να τη διαφεντέψουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε σε αυτούς που δεν αγαπούν την πατρίδα. Και αφού δεν αγαπούν την πατρίδα, δεν αγαπούν και το λαό. Αυτό είναι το δεδομένο. Περιμένετε να υπερασπιστεί την πατρίδα μας ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που με την πρώτη ευκαιρία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να λένε ότι είμαστε ελληναράδες, εθνικιστές, φασίστες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κοινωνική υπόσταση, καθυστερημένοι, θρησκόληπτοι. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπερασπιστούν τα παιδιά μας. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλής λόγος για τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Επειδή και το κίνημά μας είναι πατριωτική, ριζοσπαστική ένωση. Πατριωτισμός. Έχουν υποθεί πολλά λόγια για τον πατριωτισμό σε αυτή τη χώρα. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να κάνουμε το παν για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Γεωργάκης Παπανδρέου, μετά το πρώτο μνημόνιο. Πατριωτισμό και αραγή ενότητας ζήτησε στην πρώτη ομιλία ο κύριος Σαμαράς. Πατριωτισμός ήταν για τον Στουρνάρα η επαναγορά των ομολόγων. Το εθνικό και πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων δεν κοστολογείται, είπε ο μέγιστος Αβραμόπουλος. Πατριωτική θεωρεί την επίλυση του Σκοπιανού ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όλοι έχουν ένα πατριωτρόμετρο. Εμάς η δική μας ιδεολογία είναι ξεκάθαρη. Είναι η Ελλάδα. Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας. Είναι στα κύτταρά μας. Είναι στα σπλάχα μας, στην ψυχή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αυτή πρέπει να μας οδηγεί. Τίποτε άλλο. Καμία, μα καμία πολιτική κίνηση δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας, ακόμα και καλύτερη, εάν δεν γίνει κοινωνός ο λαός. Ο λαός μας όμως δικαίως, δικαίως το επαναλάβω, έχει γίνει και δύσπιστος και κάτι του λείπει. Τι είναι αυτό? Είναι η ειλικρίνεια και ο ανθρώπινος λόγος. Είναι το κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουμε με τον κόσμο.
Βαρέθηκε ο κόσμος τις μεγαλοστομίες, βαρέθηκε τα ψεύρι, τις άγριες φωνές, βαρέθηκε αυτούς που του κάνουν το άσπρο μαύρο. Θέλει ο κόσμος να συναντήσει ανθρώπους που θα του μιλήσουν, θα τον κοιτάξουν στα μάτια και θα του πούνε την αλήθεια. Τα σα εκ των σο. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ζούμε σε μια ταινία κλισέ. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν ομοτελειακά σε ένα τέλος. Όλοι το ξέρουμε το τέλος και δυστυχώς δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Απλά βήματα πρέπει να κάνουμε. Ένα από αυτά τα βήματα είναι η σύνταξή μου δίπλα σε κάποιους ανθρώπους εδώ, πρωταγωνιστές κατ' εμέ στη ζωή, την κοινωνική και την πολιτική αυτού του τόπου, με σας, πάνω απ' όλα και με τον στρατηγό μας, τον οποίον είμαι περήφανος που είμαι δίπλα του, δίπλα σε έναν έτοιμο, σε έναν καπετάνιο, σε ένα στρατιωτικό που τίμησε, θα τιμά την πατρίδα μας για τη στολή του. Να είστε όλοι καλά, καλούς αγώνες για την πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελεύθερη Πατρίδα, κύριο Νικόλο Βασιλιάδη. Ο κύριος Βασιλιάδης γεννήθηκε στη Φλόρινα το 1969. Το έτος 1987 εισήλθε στο νομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1995 είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Το 2004 αναγορεύτηκε διδάκτορας, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και το 2017 ως επίκουρος. Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη. Στρατηγέ Ελευθέρια Συναδεινέ, πρόεδρε της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, Έλληνες πατριώτες, φίλες και φίλοι, ως πρόεδρος και εκπρόσωπος της Ελεύθερης Πατρίδας, χαιρετίζω το ξεκίνημα, την ίδρυση της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης που ξεκινά και αυτή από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη συμβασιλεύουσα, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη. Και η Ελεύθερη Πατρίδα 2 χρόνια πριν ξεκίνησε από εδώ. Και δεν μπορώ παρά να επικαλεστώ, επειδή έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς με τον στρατηγό, καταγόμαστε και οι δύο από τα Άγια τιμημένα χώματα της Δυτικής Μακεδονίας, αυτόν τον μεγάλο, σύγχρονο Έλληνα διανοούμενο, Έλληνα με κεφαλαία, τον ιδεολόγο, το θεωρητικό του ελληνικού πατριωτισμού, τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος έλεγε «Τρέξε στη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει». Έλεγε επίσης «Φτάνει πια με την αθηναϊκή πολιτική. Ο ελληνικός λαός απαιτεί καθαρή πολιτική και αυτή δεν διαμορφώνεται στην Αθήνα, διαμορφώνεται στη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Ήπειρο». Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε βρέθηκα κι εγώ ανάμεσα σε χιλιάδες συμπατριώτες μας επάνω στα αιματοβαμμένα χώματα στη Βίγλα στο Πισοδέρι. Για να απευθύνω και ένα χαιρετισμό ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Δυτικών Μακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Εκεί αντιπαρατέθηκαν δύο κόσμοι. Από τη μια μεριά ο δικός μας ο κόσμος. Οι χιλιάδες Έλληνες που μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν με τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αυτό που συνήχε τον ελληνισμό στη 3000χρονη ιστορία του. Αυτοί που κλαίνε και δακρύζουν, που αγωνίζονται και πολεμούν, που γονατίζουν μόνο στους νεκρούς και την ελληνική σημαία και έχουν μάθει να λένε τα μεγάλα όχι. Και από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση των δοσιλόγων, με κλειστές πόρτες και κλειστά σπίτια στους ψαράδες, με την καμπάνα να χτυπάει ο Παπαναστάσης πένθυμα και
170 ξένους επιτετραμένους και δημοσιογράφους και χιλιάδες Περτοριανούς. Και βεβαίως φέρτε την εικόνα στο μυαλό σας για να δείτε, Έλληνες, πού βρισκόμαστε, πού φτάσαμε σήμερα. Ο παλιός μαρξιστής Κοτζιάς με αμερικάνικο καπέλο να τραγουδάει Happy Birthday στο Νίμιτς και στη Μογκερίνη. Θα πεθάνω, που έλεγε και η χείρα του μικρού Μίτσου. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά, πρέπει να καταλάβουμε το ποια Ελλάδα θέλουμε να υπηρετήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ζούμε απίστευτες στιγμές. Η Ελλάδα αφελληνίζεται και αποχριστιανοποιείται. Το τελευταίο καιρό, λόγω της ελεύθερης πατρίδας, έχω κατέβει αρκετές φορές στο κλεινό Νάστη. Έχω περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας, στη γειτονία, στο Ψηρή κτλ. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Λες και είμαστε στο Μπαγκλαντές, στο Χονγκ Κονγκ, 109-110 φυλές του Ισραήλ. Όλοι αυτοί είναι λάθρομετανάστες και επικαλούμε τη νομική μου ιδιότητα για να το ξεκαθαρίσουμε. Η Σύμβαση της Γενέβης του 1951 ορίζει ποιοι είναι πρόσφυγες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι μόνο 5% από αυτούς είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Έχουμε λοιπόν μια Ελλάδα η οποία αφελληνίζεται. Έχουμε μια επίκηση από 100 τόσες φυλές που τους δίνουν ελληνική ηθαγένεια, προσέξτε, όχι υπηκότητα. Έχουμε 500-600.000 νέους, τον ανθό της επιστημονικής νεολαίας, να φεύγει στο εξωτερικό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε φτάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην Ελεύθερη Πατρίδα ξεκινήσαμε ένα ταξίδι με ανιδιοτέλεια, με μία συλλογικότητα, χωρίς εγωισμούς, χωρίς εγωπάθειες, χωρίς αρχηγισμούς, και προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμους για να δημιουργήσουμε αυτόν τον μεγάλο πατριωτικό πόλο που θα σταθεί ανάχωμα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας. Είναι υπερπάντων ο αγών και σήμερα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία. Ο αγώνας αυτός δεν είναι για το μέλλον της Ελλάδας, αλλά για το αν η Ελλάδα θα έχει μέλλον. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Να σηκωθούμε λοιπόν από τους καναπέδες, να σταματήσουμε την παθητικότητα, να βγούμε μπροστά και να πολεμήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, και θα νικήσουμε και αυτόν τον αγώνα. Η Ελλάδα έχει 3.000χρονη ιστορία. Είναι ένα έθνος, είναι γεννήτωρας όλων των επιστημών. Είναι ένα έθνος ηρώων. Σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο ήρωας ο Κώστας ο Χαραλάμπους, που το 1974 έκλεψε από τους Τούρκους το τάγκ και πέρασε μέσα από τις τουρκικές γραμμές και διάσωσε το γόητρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε, αυτούς έχουμε δίπλα μας, με αυτούς θα αγωνιστούμε. Για το λόγο λοιπόν αυτό και η Ελεύθερη Πατρίδα στο τέλος του 17, αρχές του 18 πήρε μια πρωτοβουλία για ένωση όλων των πατριωτικών δυνάμεων. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαίσιο και 5 βασικά προτάγματα που μπορούμε να τα υπηρετήσουμε όλοι, και είναι κοινός τόπος. Να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, γιατί δεν είμαστε ένα έθνος ελεύθερο. Να προσαχθούν σε δίκη, να λογοδοτήσουν όσοι αυτοί που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, στη δίκη της Αθήνας. Η χώρα αυτή που έχει πλούτο, με τις δικές της δυνάμεις να σταθεί στα πόδια της, να αποκτήσουμε ξανά μια εθνική παιδεία και κυρίως να έχουμε μια νέα ελληνική πολιτεία. Η νέα ελληνική πολιτεία παραπέμπει στον πρώτο πραγματικό εθνάρχη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ένα νέο σύνταγμα. Φτάνει πια με τους ανεπάγγελτους επαγγελματίες πολιτικής, φτάνει πια με τους κομματικούς κυφήνες, φτάνει πια με τους γόνους. Επιτέλους η Ελλάδα δεν έχει μόνο 3 οικογένειες. Ήρθε η ώρα λοιπόν η Ελλάδα του εθνονομισμού και του ανιδανισμού να δώσει τη θέση της στην Ελλάδα των αξίων και των αξιών. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν το πολίτευμα των αρίστων και όχι των τενεκέδων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
Στρατευόμαστε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Χαιρετίζουμε και πάλι την ίδρυση της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και καλούμε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες να σχηματίσουμε τη μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα των Ελλήνων πατριωτών, να δημιουργήσουμε το μεγάλο πατριωτικό πόλο, να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στη χώρα του ήλιου, γιατί Ελλάδα σημαίνει η χώρα του ήλιου, να ξαναφέρουμε τον Χριστό και την Ελλάδα στην πατρίδα μας, να διώξουμε αυτόν τον συρφετό των μισελλήνων και των αντίχριστων. Θα δώσουμε τον αγώνα και πάλι για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Όσοι λοιπόν ζωντανοί, ελάτε μαζί μας και θα νικήσουμε. Καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Παρών, κύριο Ζώη Κολιό. Ο κύριος Ζώης Κολιός είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός, λογιστής αλφατάξεως, οικονομικός πραγματογνώμων το δικείου Αθηνών, επιχειρηματίας, γεννήθηκε στην Άρτα, ακολούθησε οικονομικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, διαμένει στην Αθήνα, και είναι πατέρας δύο παιδιών. Είναι αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αντιπρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, πρόεδρος Ανεξάρτητης Ένωσης Πτυχιούχων Οικονομικών Σπουδών Ελλάδος, πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων, μέλος της Ανώτατης Επιτροπής Φορολογικών και Τελωνιακών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, εκλεγμένο μέλος επί 15 έτη στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρόεδρος διοίκησης στο Γυροκομείο Αθηνών. Η πολιτική του διαδρομή από το 2002 έως το 2004 είναι πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, το 2012 Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής ΑΝΕΛ και Τομεάρχης Οικονομικών, το 2017 ιδρύει το Παρών. Κύριε, ο λόγος στον κύριο Κολιό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εκπροσωπώ σήμερα το Παρών ως πρόεδρος και ιδρυτής. Μετά από έναν πάρα πολύ μεγάλο, πολλά χρόνια αγώνα που δίνουμε για αυτήν την Ελλάδα, έχοντας κάποια χαρακτηριστικά, την εντιμότητα, τον πατριωτισμό και τα τρία μεγάλα πιστεύω που έχουμε εμείς συγνήσει οι Έλληνες. Την πατρίδα μας, τη θρησκεία και την οικογένεια. Ο δρόμος όμως της μοναξιάς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Λέγαμε μέχρι τώρα. Σήμερα έχουμε υποχρέωση να βάλουμε κι άλλη μία λέξη. Αρετή και τόλμη ελευθερία, αλλά και συνένωση. Ξέρετε γιατί. Γιατί μεγάλωσε πάρα πολύ ο εχθρός. Και μεγάλωσε πάρα πολύ γιατί έγινε αόρατος. Στον πόλεμο οι στρατηγοί μας είχαν το πλεονέκτημα να βλέπουν τον εχθρό. Σε αυτή την κοινωνία έχουμε το μειονέκτημα των εχθρών να μην τον βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τον εχθρό. Είμαι σήμερα εδώ ανταποκρινόμενος αμέσως στο κάλεσμα ενός έντιμου ανθρώπου, του στρατηγού μας, του κυρίου Συναδεινού. Το θεωρώ έντιμο και πατριώτη. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Είναι και δικές μου θέσεις. Είμαστε πάντα αυτοί που φωνάζαμε, αυτοί που κάνουμε τη μάχη σε όλα τα χαρακόμματα. Εγώ όμως σήμερα
θέλω να διαφοροποιηθώ λίγο και να μιλήσω για την πραγματική οικονομία. Κι αν και η θέση ενός οικονομολόγου είναι δύσκολη να μιλάει σήμερα αυτούς τους χαλεπούς καιρούς για την οικονομία, εγώ θα τολμήσω. Μας λένε ψέματα, κυρίες και κύριοι. Μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα. Η Ελλάδα και μπορεί και έχει πολλές δυνατότητες να τα καταφέρει από μόνη της. Δεν θέλει καμία βοήθεια πουθενά. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι φοβισμένη. Μια κοινωνία που δεν έχει κανένας όρεξη να εργαστεί. Μια κοινωνία που οι συντάξεις, και προσέξτε λίγο, οι συντάξεις που παίρνουν οι άνθρωποι, οι μαχητές της ζωής, που έχουν γίνει επιδόματα, δεν είναι δικά τους λεφτά. Είναι δικά σας δουλεμένα λεφτά του ελληνικού λαού, τα οποία τα έχετε πληρώσει με το αίμα σας, με την εργασία σας, με τον κόπο σας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα διαχειρίζετε. Έχουμε μια τάξη επιχειρηματιών. Όπως κάποτε λέγαμε Αλβανός τουρίστας, τώρα σας λέμε Έλληνας επιχειρηματίας. Έχει γίνει ανέκδοτο. Έλληνας επιχειρηματίας. Ο σύγχρονος εκβιαζόμενος. Αυτός που το επιβάλλουμε 78% φόρους χωρίς να βάζω την προκαταβολή μέσα. Που το επιβάλλουμε 45% ασφαλιστικές φορές. Αλλά κατά τα άλλα τον έχουμε δυνάμει για φυλακή, αλλά κατά τα άλλα στηρίζουμε πάνω του την επιχειρηματικότητα. Αστεία πράγματα. Και τελικά στρέφονται όλοι εναντίον του μαχαιριού. Μας φταίει ο κακός εφοριακός, ο κακός ικατζής, ο κακός ελεγκτής, μας φταίει το μαχαίρι και δεν φταίει το χέρι που δίνει την εντολή. Έτσι έχουν κάνει την κοινωνία αυτή, κυρίες και κύριοι. Αλλά πρώτα απ' όλα, όμηρος της κοινωνίας αυτής είναι το κράτος. Αυτό είναι υποταγμένο. Αυτός είναι ο δούλος ο πραγματικός που δεν μπορεί να σκεφτεί και να κάνει τη διαφορά. Ένα κράτος που δεν έχει κάποια βασικά στοιχεία. Εγώ θα ξεκινήσω να μπαίνω στην ουσία του θέματος. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδευτεί με μία πολύ γνωστή λέξη σε όλους. Τη λέξη ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, τι είναι η ανάπτυξη? Και ένα πουλί πετάει και έρχεται και το πιάνει κανένας από αυτούς? Τι είναι η ανάπτυξη? Είναι κάτι το φανταστικό, το όνειρο, το ονειρεμένο? Έρχεται, δεν τη βλέπουμε εμείς, τη βλέπουν οι άλλοι και την πιάνουν οι άλλοι, ενώ εμείς δεν μπορούμε να την πιάσουμε? Έχω δει και έχω διαβάσει τα οικονομικά προγράμματα όλων των κομμάτων. Είναι το πιο ωραίο ανέκδοτο που ακούω. Είναι βασισμένα όλα επάνω στην ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, τι είναι η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη είναι το δώρο, είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η ουσία η ανάπτυξη. Δεν ξεκινάει κανένα κράτος λέγοντας «απ' την ανάπτυξη θα πάω εκεί». Τα κράτη, κυρίες και κύριοι, όταν έχουν σοβαρότητα και έχουν ανθρώπους που είναι μέσα στην αγορά 35 χρόνια, ξέρετε τι λένε? Διαμορφώνω μια συγκεκριμένη πολιτική, διαμορφώνω μια συγκεκριμένη φορολογία, διαμορφώνω συνθήκες. Και αυτές θα φέρουν την ανάπτυξη. Είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι τεράστιο λάθος και είναι το μεγάλο ψέμα. Κυρίες και κύριοι, θέλει να φτιάξουμε Ελλάδα? Τα το έχετε. Piece of cake που λέγει ο υπουργός μας που δεν ξέρει ελληνικά, αλλά κατάλαξε την Ελλάδα. Θα το έχετε, κυρίες και κύριοι. Θέλει να φτιάξουμε Ελλάδα? Πάμε λοιπόν να δούμε. Τρία βασικοί πυλώνες. Έτσι ξεκινάμε εμείς όταν μιλάμε για οικονομικά. Πότε εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το ΕΣΧΕΣ? Τι είναι ο καθένας? Το ΕΣΧΕΣ. ΕΣΧΕΣ. Όχι το πόθεν, το ΕΣΧΕΣ. Πότε καταγράφηκε στην Ελλάδα τι έχει ο καθένας από εμάς? Πότε και ποιο κράτος πήρε υπόψη του τι κατέχει ο κάθε Έλληνας? Δεύτερο, πότε έγινε απογραφή των χρεών των Ελλήνων, ανά νοικοκυριό, ανά οικογένεια, ανά επιχείρηση? Και τρίτον, πότε
αφού ξέρουμε το απόθετο έσχες και ξέρουμε και το χρέος, πότε καταγράφηκε η πραγματική φοροδοτική ή άλλη ικανότητα που έχει ο Έλληνας. Να πάμε στον Έλληνα και να του ζητήσουμε εκείνο που έχει, που μπορεί πραγματικά να δώσει. Ουδέποτε καταγράφηκε το στοιχείο αυτό. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Έχει προχωρήσει η επιστήμη. Σήμερα το τάξης και τα πληροφορικά συστήματα, αυτό είναι μια διαδικασία 10 λεπτών. Δεν συμφέρει όμως, γιατί έτσι θα αρχίσουμε μια άλλη πολιτική, η οποία θα συνδέσει το κράτος με τον κόσμο του, με το λαό του. Θα γίνει ανθρωπιστική πολιτική, ενώ αυτοί θέλουν τεχνοκρατική πολιτική. Πάμε να δούμε για ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουμε σαν κοινωνία. Ποιος να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα? Αστείευεστε. Φορολογία νομικών προσώπων ξεκινάει από το 78% και σε περιπτώσεις νεοδιοκτησιών επιχειρησών φτάνει το 122%. Πρέπει να πάρει δάνειο ο πολίτης, να έχει καθαρά κέρδη και να χρειαστεί να δώσει όλα τα καθαρά του κέρδη και να πάρει και δάνειο για να πληρώσει φόρους. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα. Με ποιον συγκρινόμαστε? Με τις σκανδιναβικές χώρες? Ζούμε σε μία βαλκανική Χερσόνησο. Έχουμε πλάι μας χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Αλβανία, Ρουμανία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Κύπρο πλάι μας απέναντι. Και εμείς εφαρμόζουμε συντελεστές φορολογικούς με ποιες χώρες, κυρίες και κύριοι? Με τις σκανδιναβικές? Για όνομα του Θεού. Η φορολογία στο ελληνικό κράτος απαγορεύεται να ξεπερνάει το 12 έως 14%. Η χώρα γίνεται μία ανταγωνιστική και δεν έχει καμία απολύτως ελπίδα να δημιουργήσει καμία ανάπτυξη. Μισθωτοί και συνταξιούχοι. Πότε το κράτος είπε την αλήθεια ότι ανά μια μισή φορά κυκλοφορίας του εθνικού εισοδήματος του συστήματος του καθενός από εμάς, αυτό επιστρέφει αυτοτελές στο κράτος? Φορολογία και ΦΠΑ, ανά μια μισή φορά τα έσοδά μας επιστρέφουν στο κράτος, κυρίε και κύριοι. Πότε θα μιλήσουμε πλέον για την αξιοπρέπεια του μισθωτού και την αξιοπρέπεια του συνταξιούχου? Εγώ κάποτε, όταν πήγαινα στο χωριό μου, στη γιαγιά μου, πέρα από τα αυγά τα τηγανιτά που ήθελα να φάω, ήθελα εκείνο το 500αρικάκι. Εκείνο είναι ρευομπάντα. Εκείνο το 500αρικο, το τιμημένο, το ελληνικό. Ποιο εγγονάκι σήμερα πάει στη γιαγιά του να πάρει έστω και ένα ευρώ? Πέστε μου έναν. Πέστε μου έναν άνθρωπο που πλέον στην ηλικία αυτή η αγάπη εξαγοράζεται, κυρίες και κύριοι. Έτσι φέρνουμε τα παιδιά κοντά. Με τα χρηματάκια των πατεράδων μας και των μανάδων μας. Έτσι θα πάνε κοντά τα εγγονάκια. Ποια γιαγιά και παππούς έχει δυνατότητα να δώσει έστω και 2 ευρώ στο εγγονό της σήμερα? Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει τα φαγητά των παιδιών της. Οι συντάξεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Ανά μια μισή φορά και ανά μια μισή κυκλοφορία του χρήματος επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος. Το αφορολόγητο. Κυρίες και κύριοι, ακόμα δεν έχετε κάνει επανάσταση με την καθιέρωση αφορολόγητου στα 5.800. Έχετε καταλάβει καθόλου γιατί μιλάνε οι άνθρωποι? Έχετε καταλάβει το νούμερο? Εάν κάποιος από εσάς, μια οικογένεια με 2 μέλη, δαπανάτε 2 ευρώ το πρωί για να φάνε τα παιδάκια πρωινό, 5 ευρώ για να φάει η οικογένεια το μεσημέρι, 5 ευρώ να φάνε τα παιδιά ένα γιαουρτάκι το απογευματάκι και 5 ευρώ το βραδινό, δεν ζει η οικογένεια, αυτά είναι τα 5.800 το αφορολόγητο, κυρίες και κύριοι. Δεν ζείτε, δεν έχετε στέγη, δεν έχετε δαπάνες, δεν έχετε τίποτε παραπάνω. Κάθε δραχμή που παίρνετε από εκεί και πάνω είναι φόρος. Αυτό το κράτος παρουσιάζουν και αντί η Ελλάδα να ουρλιάζει στους δρόμους, καθόμαστε και σκητάμε. Τα αφορολόγητα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δεν μπορεί να είναι κάτω από τις 12.000 για μισθωτό και συνταξιούχο. Και η καινοτομία πρέπει να μιλήσουμε πλέον και για οικογενειακό εισόδημα, συναθεζόμενο στα 18.000 ευρώ ως αφορολόγητο εισόδημα των 2 συζύγων. Όμως,
Τα μέτρα δεν πρέπει να είναι τυχάσπαρτα, ούτε μεμονωμένα. Καμία οικονομία δεν έχει πάει μπροστά όταν τα μέτρα εφαρμόζονται σταδιακά ένα-ένα. Σε προλαβαίνουν δαπάνες. Η οικονομία πρέπει να έχει ένα πυλώνα συγκεντρωμένων μέτρων και άμεσων. Να λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά. Να ενθαρρύνει τον Έλληνα πολίτη και να μπορεί να επιβιώσει. Συγκεντρωτικά, μια δέσμη μέτρων που θα έπρεπε να είναι φορολογία ίση και όμοια με αυτή των βαλκανικών χωρών που υπάρχουν γύρω μας. Ένα ΦΠΑ που δεν πρέπει να ξεπερνάει το χαμηλότερο μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 17%. Παγιοποίηση των χρεών των πολιτών. Είναι η δικιά μου πρόταση, την έχω κάνει εδώ και 3 χρόνια στο Οικονομικό Επιμελητήριο, την έχει πάρει και ο κύριος Τσίπρας που φοράει και γραβάτα κόκκινη σήμερα γιατί πανηγυρίζει. Και ακόμα είναι στη για να υπογραφεί. Παγιοποίηση των χρεών. Η οικονομία και αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει. Αποδέσμευση όλων των λογαριασμών. Δημιουργούν ένα ρεύμα εξόδου των επιχειρηματιών από τις δουλειές τους, όταν δεσμεύεται ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός πρέπει να υπάρχει ένα ποσό 5% το οποίο να είναι σε κάθε συναλλαγή αυτού που παίρνει το κράτος. Ικανοποιείται περίπου 415 φορές παραπάνω από αυτό που κάνουν σήμερα. Λειτουργία ενός εθνικού λογαριασμού όπου το ΦΠΑ και τα υπόλοιπα έσοδα, τα κρατικά, θα περνάνε μόνο μέσα από εκεί. Όλα αυτά, μην τα ακούτε επιγραμματικά τώρα, στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, θα είναι αναλυτικά τεκμηριωμένα και θα βλέπετε και το άλλο, γιατί πρέπει να γελάσουμε και λίγο, θα βλέπετε αυτό το οποίο στην Ελλάδα σας δουλεύουνε, μας δουλεύουνε όλους δηλαδή, που λένε τα ισοδύναμα και τα ισοδύναμα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ψέμα, έτσι. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, κυρίες και κύριοι. Όταν υπάρχει ηλεκτρονική τιμολόγηση μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα αυτά, αδρανοποιείται μια μεγάλη πληγή στην οικονομία που λέγεται πλαστό και εικονικό τιμολόγιο. Έχει η Βουλγαρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα νόμο, τον οποίο τους παρακαλάω να τον βάλουν υπόψη των κυβερνήσεων, την αποδέσμευση της περιουσίας του κάθε Έλληνα από την επιχειρηματικότητα. Αν ξέρατε πόσο μεγάλη πληγή είναι για την Ελλάδα αυτό, πάει να κάνουν 3 παιδιά μια επιχείρηση. Πρώτα και κύριο του αντιμετωπίζουμε, λες και είναι ληστές από την αρχή. Το κράτος, ας πούμε, ξεκινάει την περίφημη ερώτηση. Γεια σας, ποιος είστε? Είμαι ο γιος του κυρίου Τάδε και η κυρία είναι η κόρη της Τάδε. Και τι κάνετε εδώ πέρα? Τα λεφτά που τα βρήκατε είναι το περίφημο ποθενέσχες που λέγατε προηγουμένως. Δεν μπορεί κανένας νέος άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα να κάνει επιχείρηση. Θα στα αναλύσω αναλυτικά αυτά στο πρόγραμμα όλα. Αποδέσμευση της ατομικής περιουσίας, τα σπίτια και την περιουσία των Ελλήνων από την επιχειρηματικότητα. Θα απογειώσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Προστασία και στήριξη της ελληνικής βιοτεχνίας. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε απορία ότι οι ελληνικές βιοτεχνίες έχουν εξαφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα? Η ελληνική οικονομία στηριζόταν στη βιοτεχνία. Μία από τις μεγαλύτερες πληγές είναι η εξαφάνιση βιοτεχνίας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε χώρα η οποία εισάγει ρεύμα. Η μεγαλύτερη ντροπή για την Ελλάδα είναι ότι δεν εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που μπορεί να παράγει αυτή η χώρα και εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία και από τα γειτονικά κράτη. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα σαν κράτος είμαστε αυτό. Κυρίες και κύριοι, δεν σκουράσω, 2 λεπτά και θα πω γιατί όταν μιλάμε εμείς οικονομολόγια και οικονομικά, τα παίρνουμε κρανίο, ξέρετε, με αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω και λέμε πολλά, αλλά θα επικεντρώσω σε 2 πραγματάκια. Στρατηγία, με επιτρέπεις. Έτσι, 2 πραγματάκια τελευταία είναι. Τι είπατε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα οικονομικό, το οποίο, αφού να τελειώσω πιο γρήγορα, θα είναι αναλυτικό και θα είναι δομημένο επάνω στον πυλώνα που λέγεται «Συνδέομε το κράτος με τον πολίτη». Αυτά για την ώρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα τα πούμε καλύτερα.
Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα Ρίζες, κύριο Βασίλειο Καπερνάρο. Ο κύριος Βασίλειος Καπερνάρος κατάγεται από τη Μάνη και γεννήθηκε στην Εύβοια το 1950. Είναι απόφυτος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος ακροατηρίων πάνω από 30 χρόνια, υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπολογαγός στον Εύρο. Η πολιτική του παρουσία είναι γνωστή, πολυσχηδής και με στέρεες βάσεις. Κύριε Καπερνάρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω δώσει εγώ τα στοιχεία, είπα δικηγόρος και το. Ο Γιάννης τα βρήκε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταρχάς είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν περίμενα ότι θα είχατε τέτοια μεγαλειώδη συγκέντρωση μετά από την εθνική μας ήττα, και δεν περίμενα ποτέ αυτή την σύγκληση και τόση μεγάλη επιτυχία, διότι σας ομολογώ ότι έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο μεγάλη επιτυχία και τόσο μεγάλη συγκέντρωση, συνέβρεση και τόσο όμορφα πρόσωπα. Για το τυπικό, στρατηγέ, καλωσορίζουμε εμείς από το Ριζοσπαστικό Εθνικό Συνογερμό την Πάτριε και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τυπικών. Το ουσιαστικό, χάνη του οποίου κατευθείαν από το δικαστήριο ήρθα σήμερα με μεγάλη χαρά, είναι γιατί περίμενα ότι θα ακούσω, επειδή γνωρίζω τον στρατηγό, θα ακούσω αυτά τα μαγικά που είπε περί φιλοπατρίας. Και είναι μαγικά ως προς το άκουσμα αισθητικά, γιατί φιλοπατρία είναι ο πατριωτισμός. Πατριωτισμός είναι αυτό που λέμε εθνισμός. Είναι η ουσία, είναι ο πυρήνας του νοήματος της ζωής του Έλληνα, και είναι το εξ αντιδιαστολής με αυτούς οι οποίοι είναι διεθνιστές. Εθνιστές, διεθνιστές. Εμείς είμαστε εθνιστές, είμαστε πατριώτες, διότι αγαπάμε την πατρίδα μας. Αγαπάμε τους Έλληνες, αγαπάμε τα όσια και τα ιερά μας, αγαπάμε τα Άγια χώματά μας, γιατί εκεί είναι θαμμένοι οι ήρωές μας. Είναι η προπάπη μας, είναι η ιστορία μας. Και χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει έθνος. Αυτό θέλουν αυτοί, να καταργήσουν το έθνος. Και προχωρούν ή εισδύουν περισσότερο να καταργήσουν το κράτος. Φυσικά, και επειδή είπε σήμερα αυτή τη μαγική κουβέντα ο στρατηγός, δεν θα τους επιτρέψουμε. Γιατί? Γιατί πρέπει να ενωθούμε με αφορμή αυτό το πολιτικό σχέδιο, το πολιτικό φορέα. Γιατί όλοι μας έχουμε πολλούς φορείς, δυστυχώς. Κοιτάξτε, είναι πολύ λίγα τα 10 λεπτά έως 15, αλλά και πάρα πολλά για να ενώσουμε σήμερα τις ψυχές μας, για να αποκτήσουμε αυτό που λέμε πατριωτική ομοψυχία. Τις ψυχές μας ομού. Μόνον οι πατριώτες, αυτοί που αγαπάνε την πατρίδα τους, μπορεί να το κάνουν. Ομοψυχία. Χωρίς ομοψυχία δεν γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταργήσουμε τα φλάμπουρα, τα μπαϊράκια και τα λάβαρα και να πάρουμε τη σημαία. Τα κόμματα όλα έγιναν όπως έγιναν. Τα κλείνουμε τα κόμματα και μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Εμείς είμαστε η εκκλησία. Αυτό το οίκημα λέγεται ναός. Εμείς θα είμαστε η εκκλησία, εμείς θα είμαστε οι πατριώτες, εμείς θα φτιάξουμε την πατρίδα μας ξανά. Η πατρίδα μας, φίλες και φίλοι, δεν είναι σε καλό σημείο ιστορικά. Η Ελλάδα καταραίει. Και δεν είμαστε εμείς ανεύθυνοι, είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί αυτούς τους έφεραν κάποιοι άλλοι, τους κάποιους άλλους τους διατηρήσαμε εμείς. Από θυμό είμαι σήμερα εδώ. Από θυμό το 2012 ασχολήθηκα με την πολιτική. Κοιτούσα και εγώ τη δουλειά μου όπως εσείς. Λάθος. Ο παππούς μας ο Πλάτων είπε, μην απαξιώνετε την πολιτική, διότι θα υποστείτε τη μεγίστην τιμωρία να καταλήξετε να σας κυβερνούν κατώτεροι σας. Είμαστε λοιπόν εδώ να ενώσουμε τις ψυχές μας, να ενώσουμε τους πολιτικούς φορείς μας.
Είμαστε εδώ να πούμε, όχι εγώ, μόνον εμείς, είμαστε εδώ να πούμε ότι ο καθένας από μας δεν τελείωσε τη σχολή αρχηγών, ούτε σχολή προέδρων, γιατί οι Έλληνες έχουν και αυτό το κακό. Γεννήθηκαν πολλά μαζί και αρχηγοί, αρχηγός κόμματος, πρόεδρος κόμματος, γραμματέας κόμματος. Και ξεκινάει ποιος είναι ο ηγέτης, ποιος είναι ο ηγέτης. Εσείς είστε ηγέτες, εμείς είμαστε ηγέτες. Το ποιος θα είναι ο επικεφαλής θα επιλεγεί. Ποιοι θέλουν, ποιοι μπορούν, ποιοι είναι ικανοί, ποιοι έχουν τις δυνατότητες. Ποιοι θέλει, ποιους θέλει η πλειοψηφία. Όταν ψηφίζουν οι πλειονότης, αυτός θα είναι. Σκεφτείτε σήμερα ποιοι είναι οι ηγέτες. Σκεφτείτε σήμερα σε μια κεντρική διαβούλευση των επικεφαλής να είναι η επικεφαλής των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σκεφτείτε θεσμικά πρόσωπα. Ανακαλέστε στη μνήμη σας ποιοι είναι αυτοί που ηγούνται σήμερα. Και κάτι άλλο. Επειδή θα ενωθούμε, ήρθε η ιστορική στιγμή. Απευθυνόμαστε στο 53,6% που δεν αντιπροσωπεύονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί όλοι αντιπροσωπεύουν το 46,4%. Το «δεν ψηφίζω», τα άκυρα λευκά και η ψήφος σε κόμμα που δεν εισήλθε στη Βουλή είναι 53,6%. Αυτούς τους θέλουμε. Σε αυτούς θα απευθυνθούμε. Πολλοί ίσως να είναι, ένα μέρος από τους πολλούς, να είναι και εδώ. Δικαιολογημένα, όχι. Γιατί κάποιος είπε ότι πριν αγανακτήσετε για τις ελληνικές συγκοινωνίες, σκεφτείτε τι κάνετε εσείς πριν για αυτές. Συμμετείχαμε. Όλοι μας. Έχουμε την συνευθύνη μας. Το πάρε το μπακτσίσι σου, δώσε μου την ψήφο σου, το παιχνίδι το παίξαμε μαζί. Συγχαρητήρια το δάνειό σας εγκρίθηκε χωρίς να κάνετε αίτηση, το δεχτήκαμε. Το παίξαμε μαζί. Μας εκχυδάησαν, μας εκνάβλησαν, μας εκφάβλησαν, μας κορόιδεψαν, μας εξαπάτησαν, το δεχτήκαμε. Και έφεραν μία εκπρόθεσμη τροπολογία στη Βουλή, 12 παρατέταρτο, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκπρόθεσμη με τη σφραγίδα. Ποια τροπολογία? Την ποινική αμνίστευση, καλέ μου συνάδελφε, των διοικητικών, των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δύο τραπεζών, της αγροτικής και της εθνικής, οι τράπεζές μας, ελληνικές τράπεζες. Ποινική αμνίστευση για τα θαλασσοδάνεια των δύο κομμάτων. Ποινική αμνίστευση ακόμα και για τους ταμείες που υπέγραψαν τη σύμβαση δανείων. 250 εκατομμύρια πλέον τόκων. Και όταν λέμε ποινική αμνίστευση των αφενός μεν, μία σύμβαση έχει τους αφενός μεν και τους αφετέρου δε. Όταν αμνιστεύονται ποινικά, ούτε καν να φτάσει στην προκαταρτική εξέταση. Όταν αμνιστεύονται λοιπόν οι αφενός μεν, αμνιστεύονται σιωπηρός, υπούλος και οι αφετέρου δε. Ποιοι είναι αφετέρου δε? Οι αρχηγοί και οι διευθυντές των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. 250 εκατομμύρια τότε πλέον τόκων, τώρα είναι πάνω περίπου 350 εκατομμύρια, προσθέστε και τα 250 εκατομμύρια οφειλές του Μεγάρου Μουσικής. Πόσο μας κάνουν αυτά? Πάνω από 500 μισό δις. Αυτά θα ανακεφαλαιοποιηθούν. Το ξέραμε, τους ψηφίζαμε. Εάν λοιπόν αυτά ανακεφαλαιοποιηθούν, θα χρεωθούν σε εμάς. Ξέρετε εναντί αυτών των οφειλών πόσα εισέπραξαν από τη Χερσόνησο της Βουλιαγμένης μαζί με τον Αστέρα, αφού αφαιρέσουμε τα 82 στρέμματα που ανήκουν στην Εκκλησία, από το Λαιμό, από τις Οκεανίδες, όλη αυτή τη Χερσόνησο, ένα από τα ωραιότερα, δεν υπάρχει, ζωγραφικός πίνακα στη Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με τον Αστέρα, με τις εκκλησίες, τα μπαγκαλόζ, ό,τι υπάρχει, το πούλησαν 390 εκατομμύρια στον Τούρκο. Τελειώνοντας, δεν θέλω να σας κουράζω, πέρασε η ώρα, αυτά τα λέμε, δεν θέλω πλέον, βαρέθηκα να εντοπίζουμε και να επισημαίνουμε. Ήρθε η ώρα για δράση.
Ή να αποφασίσουμε να ενωθούμε και να κάνουμε. Ήρθα επίτηδες, σας λέω, μόνο και μόνο γιατί είχα συνομιλήσει πολύ γρήγορα με τον στρατηγό και μου είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω τη βάση. Δεν έχω σκοπούς να κάνω ούτε αρχηγηλίκια ούτε προδηλίκια. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου, με ενδιαφέρει η Ελλάδα, με ενδιαφέρουν τα Ελληνόπουλα, μας ενδιαφέρουν όλους. Γιατί θα σας πω κάτι συνταρακτικό. Πολιτικής καριέρας δεν είμαστε εμείς οι δύο. Θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά να φάμε τα πρώτα βέλη όπως τα τρώγανε οι Σπαρτιάτες, για να έρθει η ώρα μετά να ανοίξει ο δρόμος, να μπουν οι νέοι με τα σπαθιά και να κόψουν κεφάλια. Το λέω αυτό γιατί. Το λέω διότι πέραν των 500 και άνω χιλιάδων Ελληνόπουλων που έφυγαν μετανάστες, οι πιο δημιουργικοί, ο πιο δημιουργικός κόσμος, το μέλλον μας, έφυγε στο εξωτερικό. Θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένειες, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Προσθέστε σε αυτούς τους νέους 300 έως 350.000 ελληνικά σπίτια που έχουν το τεράστιο πρόβλημα 1 έως 2 κρουσμάτων ναρκωτικών. Δεν μιλάει κανένας. Δεν αναφέρεται κανείς. Οι νέοι μας, τους νέους μας, τους σκοτώνουν. Τους νέους μας τους σκοτώνουν. Πρέπει να δράσουμε. Όχι να αντιδράσουμε, να δράσουμε. Πώς? Εμείς θα κάνουμε ρήξη. Και η ρήξη, κυρίες μου, είναι γένος θηλυκού. Όπως είναι και η δικαιοσύνη, όπως είναι και η επανάσταση, η Ελλάδα θα κάνουμε ρήξη. Και ρήξη θα κάνουμε εμείς γιατί? Γιατί δεν μας κρατάνε πουθενά. Δεν μας κρατάνε πουθενά, διότι μέχρι σήμερα πιστεύουμε και θα πιστεύουμε και το ίδιο θα δρούμε ότι, ξέρετε, εν τη ενώση ισχύς, αλλά και ο καθένας μας θα αλλάξει τον εαυτό του. Θα αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Πρέπει να γυρίζουμε να κοιτάζουμε το διπλανό μας, να κοιτάζουμε το γείτονά μας, να κοιτάζουμε το φίλο μας, να επανακάμψουμε και να πούμε, ξέρετε, είναι το χωριό μας, είναι το κύτταρο, είναι η γειτονιά μας. Πρέπει να αρχίσουμε να συγκοινωνούμε, να είμαστε συγκοινωνοί, γιατί ο σκοπός τους είναι ένας. Survivor, τηλεόραση. Το τελευταίο αντικείμενο που θα κατασχέσουν είναι η τηλεόραση και ο καναπές. Τελειώνοντας, γιατί είναι και άλλοι οι οποίοι θα μιλήσουν και θα τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ καταρχάς, σας εξομολογούμε, δεν ήξερα αυτά τόσο πολύ, ξεπλάγει, μπράβο σας. Μπράβο σε όλους μας. Είναι... Είστε ο πρώτος πυρήνας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που είμαι σήμερα απέναντί σας, σας κοιτάζω στα μάτια, μιλάω και σας γνώρισα για πρώτη φορά. Μερικούς τους γνώρισα γιατί τους είδαμε όταν και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Έτσι, Ευγένη, κάναμε αγώνα τότε γιατί πιστέψαμε ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ακούστε, και τελειώνω. Καιροφυλακτούν. Πρέπει να γίνουμε πολλοί. Πρέπει να μπούμε στη Βουλή. Πρέπει να μπείτε στη Βουλή. Πρέπει να αντιπροσωπεύεστε από ανθρώπους που εσείς θα επιλέξετε που θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Δεν σας θα βάζει κεντρική πολιτική σκηνή. Πρέπει να κάνουμε άμεση δημοκρατία. Μετρήστε πρέπει που σας λέω τώρα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Εάν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, εάν δεν αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής και αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, να ξέρετε ότι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα αν δεν αλλάξουμε μέσα μας. Εάν δεν πιστέψουμε σε αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε, όλοι μαζί εν τη ενώση, και αν δεν βγάλουμε μέσα και πετάξουμε από την ψυχή μας αυτό που λέγεται αρχηγός, πρόεδρος, ηγέτης και γενικά. Αρχηγοί υπάρχουν μόνο σε κάτι φυλές στον Αμαζόνιο. Οι ηγέτες βγαίνουν μέσα από το λαό. Τους ηγέτες τους βγάζει ο κόσμος. Οι ηγέτες είναι αυτοί που καθορίζονται από τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί. Καλή πορεία. Καλό αγώνα. Και περισσότερο υγεία να μας έχει η Παναγιά καλά, να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε, να επιχειρήσουμε, να κάνουμε αυτό που προσδοκούμε, χάρη των παιδιών μας. Να είστε πάντα καλά.
Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο του Πολιτικού Φορέα Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, κύριο Αργύρη Σαρύπαπα. Ο κύριος Σαρύπαπας Ανάργυρος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Διετέλεσε διοικητής και επιτελάρχης, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου, απόφυτος Ανώτατης Σχολής Πολέμου και του Κολεγίου Αμήνης ΝΑΤΟ, διετέλεσε ακόλουθος αμήνης στη Σόφια, πολιτεύτηκε στο παρελθόν αλφα αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητος. Κύριε Σαρύπαπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρατηγές, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή του κόσμου. Θέλω να πω για τον στρατηγό ότι τον γνωρίζω από 19 χρονών παιδί εγώ. Αυτό ήταν 20-21. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την εντιμότητα, τον πατριωτισμό, το ήθος, τις ικανότητες. Αυτά είναι τα στοιχεία που ψάχνουμε σήμερα. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει τώρα είναι ανιδιοτελής. Εγώ που τον γνωρίζω προσωπικά είμαι βέβαιος ότι δεν ενδιαφέρεται και το έχει δηλώσει άλλωστε ούτε για αρχηγία ούτε για οφίτσια. Η πατρίδα χάνεται. Αυτό που κάνει ο στρατηγός σήμερα, η προσπάθεια να ενώσει όλους τους Έλληνες πατριώτες, έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Εγώ είμαι ένας από τους ιδρυτές, τους 21 ιδρυτές του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητος. Τα ίδια πράγματα λέγαμε και τότε. Δεν καταφέραμε. Κατεβήκαμε σε εκλογές το 12, κατεβήκαμε σε ευρωεκλογές το 14. Είναι ακριβώς πόροι πολιτικοί. Εμείς από το υστέρημά μας βάλαμε με ένα σκοπό και μόνο, τη σωτηρία της πατρίδος. Αυτά που λέμε είναι ακριβώς τα ίδια. Η τιμωρία των ενόχων, το λέγαμε από το 11, δεν έχουν μέλλον τα παιδιά μας. Διαφάνηκε από τότε. Η πατρίδα χάνεται, εξαθλιώνεται οικονομικά. Οι νέοι φεύγουν, τα έχουν πει οι προλαλείς, δεν χρειάζεται να λέω τα ίδια πράγματα. Όλοι λέμε ακριβώς τα ίδια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν πάμε μαζί. Και επίσης όλοι λέμε ότι δεν βάζουμε μπροστά το εγώ, αλλά βάζουμε το εμείς. Η πατρίδα χάνεται. Και χάνεται και εξαθλιώθηκε οικονομικά, για να έρθω και στο θέμα της Μακεδονίας, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Την εξαθλιώσανε και αφού πουλήσανε τη δημόσια περιουσία, τις ΔΕΚΟ, το ένα το άλλο, αρπάζουνε τις περιουσίες των Ελλήνων, τώρα παίρνουν και την ψυχή τους. Ξεπουλάνε τη Μακεδονία για μία γραβάτα στις Πρέσπες, εκεί... Εκεί που οι παππούδες τους, η πέμπτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, έκανε διακηρύξεις για ανεξάρτητο μακεδονικό κράτος το 1949. Ξεπουλάνε την πατρίδα, την ψυχή μας ξεπουλάνε, τη Μακεδονία μας. Και αν μου πάρουν εμένα την ταυτότητά μου, εγώ ποιος θα είμαι μετά? Είναι τόσο απλό. Αν κάποιος από εσάς πει ότι είναι ο Συναδεινός, είναι ο Σαρύπαπας, και δεν το πει ο Συναδεινός ή ο Σαρύπαπας ότι είναι, με δόλιο τρόπο όπως το κάνανε, το καλλιεργούνε και μας δώσανε το όνομά μας, δώσανε την ψυχή μας. Ποιοι? Οι απόγονοι αυτών οι οποίοι προσπαθήσανε δια των όπλων να το κάνουν αυτό και δεν το καταφέρανε και το κάνανε σήμερα δυστυχώς διαμέσου της δημοκρατίας. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, στρατηγέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τι θα κάνει ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητος? Λέμε τα ίδια πράγματα. Ελπίζω και θα προσπαθήσω με όλους μου τις δυνάμεις, γιατί δεν εξαρτάται από μένα, να είμαστε μαζί σας. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι πολύ γενναίο. Εκτίθεστε, είναι δύσκολο αυτό που κάνετε, διότι το σύστημα είναι ισχυρό. Στην αρχή θα σας αγνοήσει, στη συνέχεια θα σας λιδωρήσει και στο τέλος θα σας πολεμήσει. Να μην κάνετε πίσω, να μην κάνει κανένας μας πίσω. Φτάσαμε στο αμήν. Δεν θα πω άλλα, θα πω μόνο ότι για το θέμα της Μακεδονίας μας, και με αυτό θα κλείσω, χθες ήταν η επέτειος της απελευθέρωσης του Κυλικής. Εγώ το λέω και συγκινούμε. 8.828 Έλληνες έπεσαν για τη Μακεδονία. Ποιος τους ρώτησε αυτούς?
Έλληνες καλή δύναμη. Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα την πρώην βουλευτή Λάρισσας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Πάτρια, κυρία Δέσποινα Σβερώνη. Η κυρία Δέσποινα Σβερώνη έχει γεννηθεί στο Κιλελέρ Λάρισσας και διαμένει στην πόλη της Λάρισσας, όπου και ασκεί μάχημη δικηγορία εδώ και 30 χρόνια. Διετέλεσε βουλευτή στην περίοδο Ιανουάριο του 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2015. Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο. Ναι, τον Κωνσταντίνο. Κυρία Σβερώνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση που επιτέλους μαζευτήκαμε και διώξαμε τις φοβίες μας. Ξέρετε, είπε ο προλαλής σας συνάδελφος, ο κύριος Καπερνάρος, εγώ βγήκα από αγανάκτηση. Από θυμό. Εγώ όχι από θυμό, από ντροπή και από ενοχές. Δεν μπορούσα πλέον να κάθομαι μόνο στον καναπέ μου να κάνω κριτική, να φταίνουν όλοι οι άλλοι, όλος ο κόσμος, όλοι εκτός από μένα. Έτσι έχουμε μάθει να είμαστε. Φοβικοί, δειλοί, και εγώ δεν συμφωνώ. Ακούσαμε εδώ πέρα, όλοι είπαν για το έθνος των ηρώων, το έθνος το γενναίο. Είμαστε έθνος ηρώων, κυρίες και κύριοι. Ελληνίδες και Έλληνες, γιατί ο στρατηγός είπε μόνο Έλληνες, εγώ λέω και Ελληνίδες, αλλά είμαστε έθνος ηρώων και έθνος προδοτών. Είμαστε εμείς που πρέπει πλέον να αποφασίσουμε με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Είμαστε το έθνος εκείνο που έβγαλε τον Λεωνίδα, αλλά έβγαλε και τον Εφιάλτη. Είμαστε το έθνος εκείνο που είχε τον Κολοκοτρώνη, αλλά είχε και τους Νενέκους. Γι' αυτό και ο γέρος του Μοριά, τι έλεγε, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Προσκυνημένοι ήμασταν κι εμείς. Δεν μας αρέσει. Μας αρέσει να τα λέμε για τους άλλους. Και εμείς φοβικά φερόμαστε. Φοβικά φερόμαστε στις άλλες συναναστροφές μας. Όταν είμαστε μεταξύ μας, λύνεται η γλώσσα μας. Όταν βρεθούμε όμως σε έναν δημόσιο άλλο χώρο, λέμε, συμφωνώ να μην δεχόμαστε λαθρομετανάστες. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι ρατσίστρια, δεν είμαι εθνικίστρια. Δεν βάζουμε μπροστά 500 δεν, για να δείξουμε τι. Δεν έχουμε τη λεβεντιά και να πούμε. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι. Ελληνισμός και ορθοδοξία αυτά παντρεύτηκαν μαζί και δημιούργησαν αυτό που δημιούργησαν. Πού είσαι Χριστόδουλε, κάτι τέτοιες, η τελευταία ηγετική φυσιογνωμία ήταν ο Χριστόδουλος. Τον φάγαμε κι αυτόν. Δεν μας άρεσε ο Χριστόδουλος. Ήταν πολύ Έλληνας ο Χριστόδουλος και ήταν και πολύ Ορθόδοξος. Και ήταν εκείνος που έδειξε ότι πράγματι η δική μας η θρησκεία, το λέω γιατί ξέρετε, λέει χριστιανός, είναι παροχημένη έννοια. Ο χριστιανός ο Ορθόδοξος είναι εκείνος, είναι ο μοναδικός που πιστεύει στο Θεό της αγάπης. Και επειδή πιστεύουμε στο Θεό της αγάπης, είμαστε και υπέρ της ανεξιθρησκείας. Μόνο εμείς μπορούμε και σεβόμαστε και τον άλλον που έχει το τζαμί, και τον άλλον που έχει τη συναγωγή, και τον άλλον που έχει το ναό του Βούδα. Μόνο η δική μας θρησκεία. Γιατί μόνο εμείς, η δική μας η θρησκεία, είναι η θρησκεία της αγάπης. Δεν αγαπάς μόνο τον πλησίον, αλλά αγαπάς και τον εχθρό σου. Αυτό μόνο η Ορθοδοξία το έχει. Και υπάρχει και το άλλο που έχουμε και είναι παντρεμένο, και είναι ο ελληνισμός. Και όποιος αγαπάει πολύ την πατρίδα του, όποιος είναι πατριώτης, δεν μπορεί παρά να σέβεται και τις πατρίδες των άλλων. Εμείς μπλέξαμε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία μεταπολιτευτικά χρόνια, δυστυχώς, με τον περιβόητο εθνάρχη τον Καραμαλή, που θα μου επιτρέψετε, τον θεωρώ μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Κάποτε τον πίστεψα κι εγώ, ήμουν οργανωμένη στην ΟΝΕΔ. Φωνάζαμε. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, γιατί αυτό το πρώτο που κοίταξε να κάνει ήταν την αποχουντοποίηση. Και φτάσαμε, όποιος μίλαγε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τι ήταν, χουντικός. Ακραίος. Και όταν προϊόντος του χρόνου εμφανίζονταν και κάποιοι πατριώτες που κάτι πήγαιναν να πούν, ήταν τα λεγόμενα σταγονίδια. Και έβγαλαν και τα σταγονίδια. Και τελικά έφτασε ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος να μην είναι, να είναι σκέτος χώρος. Να μην έχει καμιά σχέση με την πατρίδα.
Και αυτό που μας πούλησαν ήταν τι, ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Ούτε Ευρωπαίοι. Αν δεν είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και το όνομα ακόμα η Ευρώπη το χρωστάει σε εμάς. Αλλά εμείς δυστυχώς μείναμε κολλημένοι στο ανήκομενοι στην Δύση και δεν πατήσαμε ποτέ στα δικά μας πόδια. Ακούστηκε εδώ πέρα. Λέμε, πολλές φορές λέμε η πατρίδα μας είναι μια μικρή χώρα. Όχι κύριε, δεν είναι μικρή. Η Ελλάδα είναι μεγάλη. Διότι δεν είναι μόνο η έκταση, η χερσαία, είναι και η θαλάσσια. Αν βάλουμε λοιπόν τη θαλάσσια και βάλουμε και τα νησιά, είμαστε μεγάλοι όσοι είναι η Γαλλία. Αλλά έτσι βολεύει κάποιος να λέει ότι είμαστε μικροί. Εκεί που υποφέρουμε όμως και που είναι και η ώρα πλέον να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι, και γι' αυτό το κάτι αισθάνθηκα την ανάγκη να συστρατευτώ με τον στρατηγό, ήταν γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, αυτό που βάλετε είναι το έθνος μας. Ξέρετε, το λέω και συγκινούμαι ακόμα, γιατί για μένα ήμουνα 7 μήνες μόνο στη Βουλή. Είδα πολλά. Εγώ σεβάστηκα το χώρο. Όντως, αισθανόμουν ότι ήμουνα σε μια εκκλησία, στο ναό της δημοκρατίας. Όμως έβλεπα τόσα έκτροπα. Εκεί αισθάνθηκα ντροπή για ανθρώπους που στήριζα και ψήφιζα. Και εκεί έχουν απόλυτο δίκιο οι προλαλήσαντες ότι είμαστε όλοι συνένοχοι. Δεν μπορούμε να πούμε φταίνε αυτοί. Ναι, αυτούς ποιους τους έστειλε στη Βουλή. Μόνοι τους πήγαν. Όχι βέβαια. Δεν μπορούμε πάντοτε να κάνουμε κριτική και να λέμε αυτοί φταίνε και μας κορόιδεψαν. Θέλαμε και μας κορόιδεψαν. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, για μένα, αυτό που αισθάνθηκα να με συγκλονίζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν όταν ψηφίζαμε το θάνατο του ελληνικού έθνους. Εκεί ψηφίσαμε πόσο πολύ γρήγορα και εύκολα μπορεί να δίνουμε την ελληνική ηθαγένεια. Και ξέρετε, μπορεί... Το κράτος σαν κράτος μπορεί να υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει ελληνικό έθνος, τι να το κάνω. Μην ξεχνάτε ότι στη λεκάνη της Μεσογείου υπήρξαν πολύ σπουδαίοι λαοί. Είχε Χεταίοι, Φοίνικες. Χάθηκαν όμως. Λέμε κάποτε εδώ κατοικούσαν οι Φοίνικες. Φοβάμαι ότι έτσι όπως πάμε εμείς θα φτάσουμε να λέμε είναι μια χώρα, τη λένε Ελλάδα, που κάποτε την κατοικούσαν Έλληνες. Στο μεταξύ όμως θα υπάρχουν οι Έλληνες. Γιατί αυτό που δεν ακούστηκε είναι δυστυχώς έχουν ελληνοποιηθεί με ελληνική ηθαγένεια, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, τουλάχιστον 800.000, ένα εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε τι θα πει ένα εκατομμύριο. Και παρότι τελευταία τι έλεγε ο Κοντζιάς, να μην κάνουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε τη συμφωνία, λέει ο Κοντζιάς. Γιατί η Τουρκία λέει, θα μεταπηδήσει στα Σκόπια. Και θα έχουμε τζαμιά. Μα δεν χρειάζεται. Εμείς τα έχουμε τα τζαμιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι. Και αυτό θα σας πω και τελειώνω, γιατί ξέρω ότι έχετε κουραστεί. Λίγος πολύ παρακολουθείτε όλη τη τηλεόραση. Με έκπληξη είδα κι εγώ 10 ή 12 Ιουνίου ήταν το Ραμαζάνι των μουσουλμάνων. Δεν το ήξερα. Από πού το έμαθα? Από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι κακό, αλλά είχαν όμως καλέσει η ειδική καθηγήτρια του τμήματος της θεολογικής σχολής που είναι των Ισλαμικών σπουδών να πει στον Έλληνα. Να μάθει ο Έλληνας, γιατί πλέον λέει, είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και δεν είμαστε μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι, γι' αυτό πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στο Ισλάμ και να τους πούμε και να μάθουμε εμείς, να μας διδάξει τι είναι, τι είχαν το Ραμαζάνι. Όχι, εκεί αισθάνθηκα ντροπή και ξέρετε γιατί αισθάνθηκα ντροπή. Γιατί δεν επαναστατήσαμε και επανάσταση, δεν είναι να πάρεις τάγκ να βγεις έξω. Όταν Μεγάλη Παρασκευή, κανάλια έδειχναν ότι εκείνη η μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, μία είναι η Μεγάλη Παρασκευή για μας τους Ορθόδοξους, τους Χριστιανούς, είναι η μέρα κρεοφαγίας που κάνουν κάποιοι, τότε θεωρούσαν τα κανάλια ότι είναι η είδηση και έπρεπε να το δείξουν. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα για να τους αποτρέψουμε. Ακόμα και εκεί πρέπει να δείξουμε την αντίστασή μας. Και μην μου πείτε τι θα κάνουμε.
Ο καθένας όπου βρίσκεται στη γειτονιά του, στη λαϊκή, στο δικαστήριο, στο φούρνο, όπου και να είναι, στο δρόμο. Αυτό θα πει επανάσταση. Είναι η αντίσταση που κάνουμε. Όχι να φοβόμαστε και να περιμένουμε να βρεθούμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε «Ζήτω η πατρίς» και όλοι μαζί ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει ο καθένας να βγει μπροστά και να κάνει τη δική του επανάσταση. Πρέπει να διώξουμε το φόβο, να πάψουμε πλέον να είμαστε φοβικά ανθρωπάκια. Στο τέλος, και με αυτό τελειώνω, ξέρετε και οι ήρωές μας δεν γεννήθηκαν ήρωες. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται, δεν γεννιέται ήρωας. Είναι κάποιες συγκεκριμένες στιγμές στη ζωή μας που θα πρέπει να πεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις, και αυτές οι στιγμές μπορεί να σε κατατάξουν στους ήρωες. Θέλω να πιστεύω ότι πράγματι φεύγοντας από εδώ θα ανταμώσουμε κι άλλους πολλούς, τόσους πολλούς που να μην πιστεύουν αυτοί που νομίζουν ότι ο ελληνισμός απέθανε, ότι η Ορθοδοξία είναι πλέον μόνο για κάτι μοναστήρια και για κάτι παλιές εκκλησίες και για κάτι παλιωμοδίστικες παρέες. Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, που με ανεχτήκατε. Ευχαριστώ και τον στρατηγό για το κάλεσμά του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε όλοι μαζί, τόσοι κι άλλοι τόσοι κι άλλοι τόσοι. Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον πρώην βουλευτή Καστοριάς και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Πάτριε, κύριο Σιμεών Κουμπάνη. Ο κύριος Κουμπάνης κατέχει πτυχίο ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006 για την τοπική αυτοδιοίκηση, διορισμένος αντιδήμαρχος Καστοριάς επί τριετίας στα οικονομικά, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Εκλεγμένος βουλευτής Καστοριάς τον Μάιο του 2012, υποψήφιος δήμαρχος και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 στην Καστοριά. Κύριε Κουμπάνη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Θα ξεκινήσω με μία ρίση, στρατηγέ μου, από το Μαυρογιαλούρο. Στην Ελλάδα, το δύσκολο δεν είναι να είσαι υπουργός, το δύσκολο είναι να είσαι κύριος. Συνεχίζοντας, κύριε Συναδεινέ, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε και θα πρέπει να βάλουμε όλοι μέσα μας είναι την τελευταία λέξη, ένωση. Σας συγχαίρω που έχετε την πρωτοβουλία και έχετε τη δύναμη και έχετε το ανάστημα να ενώσετε. Εύχομαι αυτό να γίνει η αρχή και να έρθει το τέλος τους. Δεν θα κουράσω, θα κλείσω με κάτι που είπε ο προπαπούς μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Προτιμώ έναν στρατό από πρόβατα με αρχηγό λιοντάρι, παρά ένα στρατό με λιοντάρια, αλλά αρχηγό πρόβατο. Ευχαριστώ για την προσπάθεια. Στρατηγέ, Συναδεινέ, έχετε το βήμα. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα χθες και το οποίο θα πρέπει να κάνω μνήμα, γιατί είναι ιδιαίτερο. Στην Κατερίνη, είναι μαζί μας βέβαια η κυρία Κωνσταντινίδου και την ευχαριστώ που ήρθε να μας ακούσει και να συμπαρασταθεί. Ένα πρωτόγνωρο μετά τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια που γίνανε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για αυτό το ιερό σύμβολο της Μακεδονίας, όπως είπαμε προηγουμένως, μάζεψε 70 συλλόγους, 75, μάζεψε 3.500 κόσμο στην πλατεία της Κατερίνης και συγχαρητήρια. Έτσι πρέπει να είναι ο Έλληνας, έτσι πρέπει να είναι η Ελληνίδα.
ο Έλληνας να είναι Κολοκοτρώνης και η Ελληνίδα Μπουμπουλίνα. Έλληνες λοιπόν και Ελληνίδες, για να μην παρεξηγηθεί η κυρία Σβερώνη, αν και στο Έλληνες περιλαμβάνονται όλοι, και άντρες και γυναίκες. Δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας. Το εγχείρημα είναι δύσκολο. Θέλει γερά νεύρα και γερό στομάχι. Βέβαια, από μικρός έμαθα και το εμπέδωσα στο στρατό και στο χώρο που ήμουνα, μια και μας τιμούν, πρέπει να ξέρετε, πολλοί Έλληνες καταδρομής εδώ, ότι ο Τολμόνικα ήταν η ρίση που έφερα στο αριστερό μου μανίκι για 35 χρόνια. Και όταν το πρωί έβαζα τη στολή και έβαζα τον περέ στον καθρέφτη, πρώτα κοίταγα το σήμα των καταδρομών και μετά πήγαινα στη δουλειά μου. Γιατί αυτή ήταν η πίστη μου, αυτή ήταν η αγάπη μου. Αυτό λοιπόν πρέπει να ενώσει όλους τους Έλληνες, ότι ο Τολμόνικα, να είστε καλά!